Υπάρχουν τα παλιά προγράμματα που είναι από το 17 και δόθε, διάφορα προγράμματα, τα οποία είναι εν ενεργεία ακόμα. Και τα καινούργια που έχουν βγει και μέσα στο διάστημα αυτό της πανδημίας που μας, όπως ξέρετε, και έχετε ακούσει και από τις δηλώσεις των Υπουργών και του Διοικητή. Αλλά πολύ, εντάξει, ναι, εμείς δεχόμαστε, ξέρετε, δουλεύουμε, πρέπει να σας πω ότι εδώ δουλεύουμε εκ περιτροπής οι υπηρεσίες. Οι μισοί υπάλληλοι δουλεύουν τη μια εβδομάδα και οι μισοί την άλλη εβδομάδα, αλλά αυτοί που είναι εκτός υπηρεσίας δουλεύουν από το σπίτι. Να σας πω για τα προγράμματα τα παλιά, τα οποία αφορούν τις νέες θέσεις εργασίας. Είναι το πρόγραμμα που έχει ηλικία 30-49. Δηλαδή επιδοτούμε τις επιχειρήσεις όταν προσλαμβάνουν άνεργους. Άνεργους που είναι γραμμένοι, εγγεγραμμένοι άνεργοι στην υπηρεσία μας. Βέβαια και άλλες προϋποθέσεις που δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε λεπτομέρως. Η επιδότηση αυτή είναι για 12 μήνες και το πρόγραμμα ισχύει από τον Νοέμβρη του 2017. Η επιδότηση ορίζεται στις 12 μήνες. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης, στους μη μακροχρόνιους ανέργους, αυτοί που δεν έχουν κάρτα ανεργίας δηλαδή, ένα χρόνο, δεσμεύεται ο εργοδότης να τους κρατήσει άλλους 3 μήνες. Αυτοί που είναι μακροχρόνια άνεργοι και προσλαμβάνονται από μια επιχείρηση, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει και μια δέσμευση μετά τη λήξη της επιδότησης του ενός χρόνου, του 12 μηνών. Το άλλο πρόγραμμα το οποίο για μένα είναι και αφορά, δηλαδή για μένα είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να το ξέρει ο κόσμος και οι επιχειρήσεις. Εγώ βέβαια σαν υπηρεσία και σαν προϊστάμενος προσπαθώ να ενημερώσω όσο το δυνατόν περισσότερο τις επιχειρήσεις και μέσω των λογιστών και με τους ιδίους. Είναι το πρόγραμμα που αφορά τα ΑΜΕΑ, τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα και ξέρουμε πολύ ότι υπάρχουν τα ΑΜΕΑ τα οποία μπορούν να εργαστούν, δηλαδή είναι γραμμένοι άνεργοι εδώ πέρα, αλλά μπορούν και να εργαστούν και να προσφέρουν και πολύ περισσότερη για μένα εργασία από άτομα που είναι υγιέστατα. Το πρόγραμμα αυτό είναι 3 χρόνια, για 12 μήνες είναι, αλλά μπορεί ο εργοδότης συν ένα χρόνο ακόμα να το συνεχίσει. Και εκτός αυτού κι άλλο ένα χρόνο, 3 χρόνια μπορεί να το συνεχίσει. Η επιδότηση είναι πάρα πολύ καλή. Επιδοτείται η επιχείρηση με 700 ευρώ το μήνα. Τώρα να πάμε στα καινούργια. Υπάρχει και το άλλο πρόγραμμα επανένταξης στην αγορά εργασίας, στην επιχειρηματικότητα. Το πρόγραμμα είναι επιχειρήσεις οι οποίες κλείσανε και μπορούν να ξαναεπανενταχθούν. Και επιδοτούμε και αυτές τις επιχειρήσεις. Τα προγράμματα τα καινούργια, αυτό το οποίο, όπως σας είπα, δουλεύουμε, η υπηρεσία είναι κλειστή, δουλεύουμε με όλοι οι υπάλληλοι, με τους μισούς υπαλλήλους, με τηλέφωνα και μέσω email, τα οποία τα έχουμε κάνει και ανάρτηση και στο site. Υπάρχουν και στα δικά μας τα email, τα προσωπικά. Εκείνο το οποίο έχει τελευταία, να σας πω από τις τελευταίες, από προχθές που βγήκε για το επίδομα μακροχρονίων ανέργων, έχουμε ξεπλάσει τα 350 τηλέφωνα την ημέρα, μέχρι εκεί έχουμε φτάσει. Γιατί ο κόσμος ο περισσότερος, όπως καταλαβαίνετε, παίρνει, ζητάει διευκρινήσεις.
να το παίρνω και αυτό και έχει και ένα. Αυτό ξέρει και περίπου ότι δεν είναι μακροχρόνια αυτά, αλλά είναι και πλησίων του 12 μήνου, είναι 11 μήνες. Θα πάρει τηλέφωνο. Μήπως και ξέρω εγώ κλπ. Αυτή την επιδόση των 400 ευρώ την παίρνουν, να το πούμε με απλά λόγια, να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί πολλοί μου λένε ότι ακούμε προϊστάμενες στην τηλεόραση, αλλά δεν μας λέει λεπτομέρειες και δεν το κάναμε, δεν το καταλαβαίνουμε. Ωραία. Και το λέω με απλά λόγια. Το δικαιούνται άνεργοι οι οποίοι έχουν δελτίο ανεργίας πάνω από ένα χρόνο και κάτω από 2 χρόνια. Εγώ το λέω έτσι, σε αυτό τόσο απλά έτσι να το καταλάβουν. Δηλαδή, όπως το λέει και ο κύκλος, από 1η Απριλίου του 18 και εδώθε να έχουν δελτίο ανεργίας. Να έχουν όμως ένα χρόνο, αλλά πάνω από ένα χρόνο, λιγότερο από 2 χρόνια. Αυτοί δικαιούνται τα 400 ευρώ. Εχθές ήθε άλλο έγγραφο το οποίο, όπως δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, είχε από το Γενάρη και δόθε, είχε δοθεί παράταση όσοι λήξανε, δηλαδή η επιδότηση ανεργίας, όσοι ήσανε στην επιδότηση ανεργίας, το Ταμείο Ενεργίας λέμε, όπως μιλούμε απλά, και έληξε η επιδότηση το Γενάρη μέχρι το Μάρτι, αυτοί πήρανε 2 μήνες ακόμα παράταση. Εχθές, επειδή λόγω της παράτασης των μέτρων, ήρθε έγγραφο το οποίο μας λέει ότι θα δοθούν και 2 μήνες ακόμα παράταση όσους λήγει και το Ταμείο Ενεργίας μέσα στον Απρίλιο. Όσους έληξε και μέσα στον Απρίλιο, το Ταμείο Ενεργίας θα πάρουν και αυτοί 2 μήνες παράταση. Θέλω να πω και το εξής, ότι μέσα σε αυτό την πανδημία που μας έκανε όλους να παίρνουμε τα μέτρα και να κάτσουμε μέσα, έκανα και ένα καλό για μένα. Λειτουργήσαμε το ηλεκτρονικό σύστημα, που αυτά γίνανε άμεσα μέσα σε αυτό το μήνα. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Εμείς πέσαμε στην περίπτωση το Μάρτι που έχουμε συνωστισμό ανέργων. Γιατί? Γιατί είναι τα συσκευαστήρια που, όπως ξέρετε, κλείνουν. Τα συσκευαστήρια τελειώνουν εκεί πέρα, Απρίλιο, Μάρτιο με Απρίλιο. Γραφτήκανε μέσω, με το σύστημα αυτό το ηλεκτρονικό, με τα email και τηλεφωνικά, και εμείς τους καθοδηγούμε τηλεφωνικά βέβαια, το πώς θα μας στείλουν μέσω email τα δικαιολογητικά τους. Θα κάνουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Γραφτήκαν γύρω στους 450 άνεργοι, χωρίς να έρθει κανένας εδώ με ραντεβού. Κανένας. Με τον τρόπο που τους καθοδηγούσαμε. Μα ή μέσω με τους λογιστές τους, των παιδιών τους, των ανιψιών τους. Κάποιοι βρίσκανε τον τρόπο και όλοι εξυπηρετηθήκανε. Και συνεχίζουμε με το ίδιο σύστημα να εργαζόμαστε. Άλλο ένα που θέλω να αναφέρω, χθεσινό δελτίο τύπου του διοικητή, είναι τα κοινοφελή, αυτά τα οποία περιμένανε όλοι οι Δήμοι. Τα κοινοφελή προγράμματα. Τα κοινοφελή προγράμματα, με απόφαση του διοικητή, θα μας έρθει η εγκύκλειος που μας ενημέρωσε γύρω στο μέσα Μαΐου. Αυτά, όπως ξέρετε, είναι τα 8 μήνα προγράμματα που μέσω ΟΑΕΔ τους παραπέμπουμε στους Δήμους, έτσι, για να εργαστούν στους Δήμους. Με αυτόν τον τρόπο έτσι εξυπηρετούνται ακριβώς.
εξυπηρετούνται και περισσότερο δεν έχουμε και κανένα πρόβλημα να μας παίρνουν και απογεύματα. Ξέρετε, εγώ έχω 38 χρόνια υπηρεσία, με ξέρουν όλοι, παίρνουν και στο κινητό και δεν έχω απαγορεύσει κανένα να παίρνει και στο κινητό. Τους καθοδηγούμε και με την καθοδήγηση και των υπαλλήλων και εμένα εξυπηρετούνται άψογα. Δεν έχουν μέχρι στιγμής κανένα παράπονο.